Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Είτε σας παρακαλώ, η πίκρα και το παράπονο σε ατομικών επίπεδο και σε εθνικών επίπεδο, πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε? Τώρα μου έβαλες μια ερώτηση για την οποία εγώ προσωπικά επώνεσα πάρα πολύ, ξέρεις. Και τώρα που το λέω συγκινούμε. Δεν περίμενα ότι θα μου γίνεται ποτέ αυτή η ερώτηση. Η πίκρα και το παράπονο σε εθνικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι εύκολο να το εντοπίσεις σε προσωπικό επίπεδο. Επίκρανέσαι η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, και ξεκινάς και προσεύχεσαι για την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, εσύ τα έχεις ζήσει αυτά και τα ξέρεις. Αρχίζεις και προσεύχεσαι. Χριστέ μου, συγχώρα με που επίκρανα την Αλεξάνδρα, ή που σε επίκρανε η Αλεξάνδρα, ξεκινά την Αλεξάνδρα. Με το όνομα του Χριστού πάντοτε, το υπερπάνω όνομα, και το όνομα αυτού που μας επίκρανε ή τον επικράναμε. Κάνουμε προσευχή. Αν δούμε ότι η πίκρα δεν φεύγει, γονατούμε. Κάνουμε γονατιστή προσευχή. Και αν δούμε πάλι δεν φεύγει η πίκρα, βάλουμε κανέναν Άγιον συνέτερο, προς είπα της ειρήνης, το Άγιο Πνεύμα. Κανέναν Άγιον που έχουμε ειδική σχέση. Είναι καλά να έχουμε κάποιους Αγίους φίλους. Τώρα η εθνική πίκρα, σκέφτομαι εμένα, θυμάσαι μια φορά που σας έβαλα σε ένα λεωφορείο και πήγαμε όλοι, το 2004 θα ήταν, πήγαμε στα κατεχόμενα, και πιο πολλοί δεν θέλετε να πάτε, γιατί δεν ήταν πατριωτικό να πάμε στα κατεχόμενα. Και σε μια στιγμή είναι κινηματογραφούσες, σε φωτογράφιζες, ναι, για να τα πάρεις στον άντρα σου και έβαλα σου τις φωνές, γιατί ήξερα ότι να μας συλλάβουν οι Τούρκοι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, σκέψου εμείς οι πρόσφυγες, κάθε φορά, όσες φορές και να πάμε στα κατεχόμενα, η καρδιά μας καίγεται. Καίγεται. Αλλά και εσείς, διότι δίπλα σας. Λοιπόν, εδώ θα έλεγα, να μπορούμε να πούμε, Χριστέ μου, συγχώρα τους Τούρκους που επιάνε το σπίτι μου, που έχουν τον τάφο του πατέρα μου και δεν μπορώ να κάνω έναν τρισάγιο, κάνω σε όλους τρισάγιον και δεν μπορώ να κάνω στον τάφο του πατέρα μου, που δεν μπορώ να λειτουργήσω την εκκλησία του Αρχαγγέλου που την έκαναν τζαμί. Τι να πω. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε στη χώρα τους. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχουν μετανιώσει. Όταν μετανιώσουν οι Τούρκοι, θα τους συγχωρέσουμε. Αλλά είναι μετανιώσα. Το καυχόνται κιόλα. Εδώ ισχύουν τις προηγούμενες ομιλίες που είπα σε μια στιγμή κάτι με ρώτησε ο Πάτερ Μάριος για το οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε. Εδώ επιτρέπεται η οργή. Η οργή του Αγίου Παϊσίου. Όταν έλεγες του Παϊσίου για τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, έγινε του Ναρματολός. Ο άλλος ο Ιάκωβος που ήταν πρόσφυγας επίσης, πιο ευαίσθητος ίσως που τον Άγιον Παΐσιο, είπα του μια φορά, γέροντα θες να κανονίσω, άκου και εγώ αφέλεια, να κανονίσω έναν ταξίδι να σε φέρω στην Κύπρο, να προσκυνήσεις την Παναγία του Κύκου που την αγαπάς πολλά. Και τι μου απάντησε ο Άγιος? Θέλω νεοφυτέ μου, θέλω πολύ, στην νήσον των Αγίων να μη θέλω να έρθω, όμως παιδί μου το αεροπλάνο δεν θα περάσει πάνω από το Λιβύση, το χωριό που γεννήθηκε στη Μικρά Ασία, πέραντι από τη Ρόδο. Η καρδιά μου δεν θα αντέξει. Θα νιώσω την ενέργεια των Αγίων προγόνων μου που θα μένει εκεί. Βλέπεις, ένας Άγιος, ο ένας σου λέει δεν θα αντέξω, καλύτερα να μην έρθω στην Κύπρο. Έρχομαι, μου λέει, εμπνεύματι Αγίου και σας βλέπω όλους, και να παρακαλάτε εσείς οι Κύπροι, μου λέει, να πεθάνω σύντομα. Γιατί να πεθάνεις, του λέω.
για να έρχομαι, παιδί μου, όποτε με ζητήσετε, επειδή πονώ τον πόνο σας που είστε πρόσφυγες, μόλις μου ζητήσετε, θα έρχομαι. Και πράγματι το κάνει τώρα. Τώρα τι να προσευχηθούμε που Ερντογάν είναι... Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά της ενδόξης της γης. Αυτόν έλεγε αυτό, για να ταπεινωθεί και να γλιτώσουν οι καλόπιστοι Τούρκοι και να γνωρίσουν τον Χριστό. Έτσι. Όχι κατάρες, δεν είναι κατάρες τούτες, είναι για να ταπεινωθεί ο άλλος. Έτσι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ταπείνωσέ τους, για να έρθουν σε επίγνωση να λειτουργήσουν. Εθαύμαστος εν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτοί.